Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε έτσι μία άσκηση την οποία θα ήθελα να τη δούμε μαζί και να ρωτήσετε και ό,τι ερωτήσεις έχετε σχετικά με τη διαδικασία της λύσης, γιατί είναι μια ευκαιρία να κουβεντιάζουμε και να βλέπουμε και κάποια θέματα. Λέει λοιπόν αυτή η άσκηση, τα κύματα λέει, ε, διάνυσμα ε, έτσι βλέπετε εδώ πέρα σκούρο σημαίνει διάνυσμα, ε του z, t δίνεται από τη σχέση i επί ε0 χ, ε0 z συγγνώμη, ε0 χ μάλλον, συν j ε0 ψ, επί cosine kz μείον ωμέγα t. Και ε τόνος του z, t είναι i ε0 τόνος χ μείον j ε0 τόνος ψ επί cosine την ίδια φάση. Αυτά λοιπόν τα κύματα θα τα ονομάζουμε ότι είναι σε μια κατάσταση γραμμικής πόλωσης, γιατί βλέπετε εδώ πέρα το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου, άμα το ζωγραφίσουμε κάπως για την πρώτη περίπτωση ας πούμε, έτσι κάπως έτσι, είναι, βλέπετε εδώ πέρα είναι κάπως έτσι, αυτό μιλάμε για την t ίσο με το 0, στη θέση z ίσο με το 0, οπότε το cosine αυτό είναι μονάδα. Εδώ λοιπόν άμα το ζωγραφίσουμε θα είναι ένα διάνυσμα κάπως έτσι, το οποίο έχει μια προβολή εδώ πέρα που είναι η ε0 χ και μια προβολή στον άξονα τον χ, μάλλον τον ε, ναι. Και εδώ έχει μια άλλη προβολή που είναι το ε0 ψ. Αυτό λοιπόν το διάνυσμα ταλαντώνεται πάνω κάτω, πάει κάτω πάνω κλπ. Ταλαντώνεται έτσι λόγω του ότι και διαδίδεται φυσικά και στη διεύθυνση z. Έτσι, z είναι μέσα στον πίνακα, μέσα στη διαφάνεια προς το z. Αυτό λοιπόν το βελάκι που βλέπετε εδώ πέρα ταλαντώνεται πάνω κάτω και πηγαίνει και διαδίδεται, κινείται στη διεύθυνση z σύμφωνα με αυτή εδώ τη φάση. Αυτό που έχω γραφίσει εδώ πέρα είναι τη χρονική στιγμή z ίσο με το 0, τ ίσο με το 0. Και μετά μας δίνει και άλλο ένα διάνυ, και άλλο ένα ηλεκτρικό, άλλο ένα κύμα, το οποίο είναι και αυτό πολλωμένο, ταλαντώνεται δηλαδή πάνω σε ένα επίπεδο του ηλεκτρικού πεδίου, δεν περιστρέφεται ούτε κάνει κάποιες άλλες τυχαίες αλλαγές, το οποίο είναι, αν το ζωγραφίσουμε, είναι κάπως έτσι, την t ίσο με το 0 ομοίως, πάλι μιλάμε για t ίσο με το 0, z ίσο με το 0, και εδώ πάνω, ας πούμε, εδώ έχουμε μια προβολή. Εδώ είναι το ε τόνος, 0 τόνος χ, και εδώ είναι το ε0 τόνος ψ και βλέπετε είναι στα αρνητικά γιατί εδώ πέρα έχει ένα μείον, έτσι. Είναι το μείον ε0 τόνος ψ εδώ πέρα. Και έτσι λοιπόν εδώ έχουμε ένα άλλο διάνυμα που ταλαντώνεται και αυτό σε κάποιο άλλο επίπεδο, καθώς διαδίδεται στο επίπεδο που φαίνεται εδώ πέρα στο σχήμα. Και τα δύο αυτά διαδίδονται και μπαίνουν μέσα στη διαφάνεια, ας υποθέσουμε. Ή βγαίνουν έξω, μάλλον ο άξονα είναι προ τα έξω καλύτερα, γιατί είναι δεξιό στραβό το σύστημα, εδώ είναι ο άξονα στον ψ. Και αυτό λοιπόν είναι δύο επίπεδα κύματα, πολλωμένα λέγονται και αυτά τα κύματα, γιατί είναι πάνω σε ένα επίπεδο του ηλεκτρικού πεδίου και διαδίδονται στη διεύθυνση του άξονα των z. Και λέει ότι εν γέννη αυτά τα δύο διαδεδομένα κύματα δεν είναι ορθογόνια, δηλαδή τα δύο αυτά επίπεδα στα οποία γίνεται τα λάθος δεν είναι ορθογόνια, και βρείτε λέει σε ποια περίπτωση είναι ορθογόνια τα δύο αυτά ηλεκτρικά πεδία καθώς ταλαντώνονται. Πάρα πολύ απλή είναι η άσκηση βεβαίως. Απαιτούμε τα δύο αυτά ηλεκτρικά πεδία να έχουν εσωτερικό γινόμενο. Βρίσκουμε το εσωτερικό γινόμενο και απαιτούμε να είναι ίσο με το 0 αν θέλουμε να είναι ορθογόνια. Άρα λοιπόν αν είναι το εσωτερικό γινόμενό τους είναι ανάλογο με το εσωτερικό γινόμενο των πλατών τους, που είναι ε0 επί ε0 τόνος επί cosine θήτα, που cosine θήτα είναι η μεταξύ τους γωνία. Και βεβαίως, άμα κάνουμε εδώ πέρα την καταστήση με τα δύο πλάτη, αυτό είναι το πλάτος του ενός κύματος, το πλάτος της Ελλάδας, αυτό είναι το πλάτος της Ελλάδας του άλλου κύματος. Αντικαθιστούμε λοιπόν εδώ και έχουμε ε0 επί ε0 τόνος, είναι το πλάτος του ενός που είναι αυτό εδώ πέρα, επί το πλάτος του άλλου, που βεβαίως κάνουμε εδώ πέρα κανονικά το γινόμενο, i επί i δίνει μονάδα, i επί j δίνει 0, άρα λοιπόν θα πάρουμε μόνο τις χ συνιστώσεις μείον τις ψ συνιστώσεις, έτσι, και από εδώ και πέρα το αντικαθιστούμε αυτό λοιπόν εδώ στην πάνω σχέση, διαιρούμε με το γινόμενο των 2 μέτρων, έτσι, ε0 επί ε0 τόνος, και βρίσκουμε το συνημήτωνο της γωνίας μεταξύ των δύο αυτών κυμάτων, των επίπεδων πολώσεως των δύο κυμάτων όπως λέγεται. Και βλέπετε για να είναι 0 αυτό θα πρέπει ο αριθμητής να μηδενίζεται,
Δηλαδή θα πρέπει ε0 χ επί ε0 χ τόνος, μείον ε0 ψ ε0 ψ τόνος να κάνει 0. Για παράδειγμα, αν το ε0 χ τόνος, έτσι, είναι ίσον με το ε0 χ και το ε0 ψ τόνος με το ε0 ψ και τα δύο αυτά είναι ίσα μεταξύ τους, έχουμε να δει ε0 ψ ίσον ε0 χ, ήταν, αν είναι δηλαδή όλα αυτά και τα τέσσερα ίσα μεταξύ τους, τότε φυσικά αυτό θα πάει στο 0. Σε άλλες περιπτώσεις βεβαίως δεν πάει καθόλου στο 0. Μια πολύ απλή άσκηση, αλλά μας, έτσι, μας βάζει λίγο στο κλίμα της έννοιας της πολώσεως, έτσι, που είναι όταν ταλαντώνεται το, της γραμμικής πολώσεως, δηλαδή όταν ταλαντώνεται το ηλεκτρικό πεδίο πάνω σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη ευθεία ή επίπεδο, καθώς διαδίδεται, διαγράφει ένα επίπεδο. Υπάρχουν τίποτε ερωτήσεις που θέλετε εδώ να ρωτήσετε, κάποιο σχόλιο? Είναι πολύ απλή άσκηση και είμαστε έτοιμοι να πάμε στην επόμενη. Εδώ μας δίνει λοιπόν, είναι η άσκηση 5.4 του βιβλίου ίσως του Χέχτ που είναι λιμένη. Μας λέει περιγράψτε το κύμα που δίνεται από αυτή εδώ την έκφραση. Ε λέει είναι ίσον με το J επί ε0 ένα πλάτος επί ζάιν 2π δια λάμδα, το K μας είναι αυτό κανονικά, ο κυματάριθμος, μείον ωμέγα τ, μείον k επί ε0 ζάιν 2π δια λάμδα, μείον ωμέγα τ. Προφανώς λοιπόν εδώ έχουμε ένα κύμα το οποίο είναι διεύθυνση χ, βλέπετε εδώ πέρα στη φάση υπάρχει το χ και υπάρχει ένα πλάτος το οποίο είναι στη διεύθυνση στο επίπεδο z ψ. Και βλέπετε εδώ πέρα το z ψ μας δείχνει ακριβώς το διάστημα το οποίο ταλαντώνεται και το οποίο, όπως φαίνεται εδώ πέρα, σχηματίζει γωνία 135 μοιρών με τον άξονα των ψ ή ισοδύναμα μείον 45 μοίρες με τον άξονα των ψ. Αυτό λοιπόν διαδίδεται στον άξονα z και είναι ένα πολύ απλό κύμα, έτσι, το οποίο μπορεί κανείς να διαπιστώσει, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η διαγώνιος, έτσι, του αρνητικού, στο αρνητικό τετάρτη μόρι. Και αυτή είναι μια πολύ απλή άσκηση, δεν ξέρω, υπάρχει κάποια ερώτηση εδώ πέρα, έτσι είναι πολύ απλή και αυτή, αλλά απλώς είναι έτσι λίγο διδακτική, γιατί μας, και αυτή μας βάζει λίγο στην έννοια της πόλωσης, που θα δούμε και σε επόμενα βέβαια μαθήματα, αλλά από τώρα είναι καλό να κανείς να εξοικειώνεται με αυτή την έννοια. Επίσης, το πλάτος εδώ πέρα βλέπετε, το πλάτος της αλλάδος του ηλεκτρικού πεδίου είναι έτσι, αυτό το μέτρο αυτού του διανύσματος, το οποίο μέτρο είναι ε0 τετράγωνο συν ε0 τετράγωνο που μας κάνει το ολικό, αν θέλετε, πλάτος στο τετράγωνο, που επομένως λοιπόν από εδώ προκύπτει ότι ολικό, το πλάτος του ολικού κύματος είναι ρίζα 2 επί ε0. Εξού λοιπόν και έχουμε αυτή τη σχέση για το ολικό πλάτος. Κάποιο άλλο ερώτημα μπορεί να έχετε, κάποιο σχόλιο? Και αυτή είναι μια πολύ απλή άσκηση. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, εδώ είναι μια τυπική άσκηση έβρεσης μαγνητικού πεδίου, το οποίο το έχετε ήδη κάνει και στην εργασία. Μας δίνει λοιπόν αυτή εδώ πέρα το ηλεκτρικό πεδίο, εZ, του ψ, τ, είναι ίσον ε0Z, επί ζάιν ωμέγα επί τ μείον ψ δια σε συν έψιλον, όπου μας επιτρέπει να βάλουμε και μία αρχική φάση, βλέπετε εδώ, στο ηλεκτρικό μας πεδίο. Από αυτό λοιπόν τώρα το ηλεκτρικό πεδίο να βρούμε το μαγνητικό πεδίο. Προσέξτε λοιπόν εδώ πέρα, έχουμε ένα ηλεκτρικό πεδίο, βλέπουμε καταρχήν εδώ πέρα τη μορφή, τι συμπεράσματα βγάζουμε. Καταρχήν ότι το ηλεκτρικό πεδίο αυτό, αν το ζωγραφίσουμε, εδώ είναι ο άξονας των Z για παράδειγμα και εδώ είναι ο άξονας των Χ, διαδίδεται καταρχήν στον άξονα των ψ, έτσι, δηλαδή διαδίδεται μέσα στην διαφάνεια, ας πούμε για παράδειγμα σε αυτή τη διεύθυνση, στη θετική άξονα διεύθυνση του άξονα των ψ. Επομένως λοιπόν έχουμε σε αυτή τη διεύθυνση ο άξονας των ψ, ο θετικός είναι προς τα μέσα, μέσα στη διαφάνεια, έτσι ώστε αν βάλω το δεξί μου χέρι από το χ στο ψ, να πηγαίνω αντίχειρα στον z που είναι το
ένα σύστημα δεξιόστροφο. Σαν ένα δεξιόστροφο σύστημα, σας θυμίζω ότι πρέπει, αν πάω με το δεξί μου χέρι από τον άξονα Χ προς τον άξονα τον Ψ, ο αντίχειρας δείχνει στην διεύθυνση του άξονα Z. Άρα λοιπόν το Ψ εδώ, αν υποθέσουμε ότι είναι μέσα στην διαφάνεια, τότε έχουμε να κάνουμε με ένα δεξιόστροφο σύστημα συντεταγμένο. Εδώ λοιπόν έχουμε τη διάδοση, βλέπετε επειδή εδώ έχει μείον, πάνω από τη διάδοση μας στη διεύθυνση του συν ψ προς το συν ψ. Έτσι, άρα λοιπόν το κύμα μας διαδίδεται προς τα μέσα στη διαφάνεια. Έτσι, το πλάτος ταλάντωσης είναι αυτό εδώ πέρα στην άξονα των z, είναι το ε0z, το επίπεδο πόλωσης δηλαδή είναι το ε z. Έτσι. Αυτό είναι το ηλεκτρικό πεδίο που ταλαντώνεται. Και βεβαίως έχουμε το ωμέγα, δίνεται από αυτή τη σχέση, η γωνιακή ταχύτητα. Έτσι. Η ταχύτητα διάδοση είναι η ταχύτητα σε. Έτσι. Το ωμέγα δια σε, εδώ πέρα να βάλουμε μέσα, θα βγάλουμε ωμέγα δια σε, που θα γίνει, αν κάνουμε εδώ μεριστικά, είναι ίσο με το κάπα. Και βεβαίως μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε και μια αρχική φάση εδώ, ώστε την τ ίσο με το 0, ψ ίσο με το 0, το ηλεκτρικό πεδίο δεν είναι απαραίτητα 0, αλλά μπορεί να έχει κάποια άλλη τιμή. Με βάση λοιπόν αυτή την πληροφορία που έχουμε μέχρι τώρα, μας λέει να βρούμε το μαγνητικό πεδίο B και να ζωγραφίσουμε το κύμα. Εμείς καταλαβαίνουμε αμέσως ότι θα πρέπει να υπολογίσουμε καταρχήν το στροβιλισμό του ηλεκτρικού πεδίου και να το εξισώσουμε με μείον το dB dt. Διάνυσμα. Επομένως λοιπόν, για να βρούμε, πρέπει να βρούμε καταρχήν το στροβιλισμό του ηλεκτρικού πεδίου. Καταλαβαίνουμε αμέσως, επειδή είναι στη διεύθυνση z μόνο, για να βρούμε το στροβιλισμό πάμε ij k dχ dψ dz. Και η μόνη συνιστόσα την οποία έχουμε είναι η συνιστόσα εψιλον z, την οποία έχουμε, αλλά τα άλλα δύο είναι 0. Έτσι. Γιατί ούτε ψ έχει ούτε χ. Άρα λοιπόν αυτό είναι ο στροβιλισμός του ηλεκτρικού πεδίου. Εδώ κάνουμε κανονικά τις υπορίζουσες. Έτσι πάμε στην ορίζουσα και προσοχή, εδώ πέρα είναι εψιλον z και είναι συνάρτηση μόνο του ψ. Άρα λοιπόν η μόνη παράγωση που θα δράσει εδώ πέρα θα είναι ως προς ψ. Για παράδειγμα, αν πάρω εδώ ας πούμε την J συνιστός αυτού του διανυμάτου, θα έχω D προς DH με την παραγωγή στο εψιλον z του ψ, θα δώσει 0. Άρα λοιπόν η μόνιμη μηδενική συνιστόσα την οποία θα έχουμε εδώ θα είναι όταν δράσω με το I μοναδιαίο. Θα έχω λοιπόν ίσον με αυτό I μοναδιαίο επί d προς dψ, εντάξει, του εψιλον z του ψ. Αυτή λοιπόν είναι η z συνιστόσα και επομένως αυτή είναι μάλλον ο στροβιλισμός του ηλεκτρικού πεδίου και επομένως λοιπόν εδώ αυτό θα ισούται με την αντίστοιχη συνιστόσα του ηλεκτρικού πεδίου, έτσι. Ίσον λοιπόν αυτό ψή μέσα στην παρένθεση, έτσι. Συγγνώμη. Εψιλον ζ του ψή. Του ψή δεν έχει εδώ μέσα, να δω. Εψιλον μηδέν ζ του ψή είναι εδώ πέρα. Ναι. Λέω κάτω εκεί με τα κόκκινα γράμματα. Α, του ψή, ναι, σωστά. Του ψή. Άρα λοιπόν έχουμε λοιπόν αυτή τη μορφή. Έχουμε λοιπόν dεz dψ που είναι το ζητούμενο, μας δίνει μείον dbχ dt, γιατί είναι μόνο η χ συνιστόσα, επειδή βλέπετε είναι μόνο η χ συνιστόσα, άρα θα ήταν ίσο με μείον i, πάλι μόνο 2, dbχ dt, γιατί οι άλλες συνιστόσεις του b εξισούνται με το 0, επομένως λοιπόν δεν έχουμε κάποια συνεισφορά εκεί. Άρα λοιπόν απολοποιώ τώρα τα i από εδώ. Και βλέπετε, παίρνω αυτή είναι ακριβώς τη σχέση την οποία έχει γραφτεί εδώ πέρα, που έχει γράψει και το βιβλίο σας μέσα στη λύση. Επομένως λοιπόν παίρνω τώρα την παράγωγο του
ηλεκτρικού πεδίου Z ενός προς Ψ και βλέπετε εδώ πέρα, σε αυτή εδώ πέρα τη σχέση, με την παραγωγή ενός προς Τ βγαίνει έξω το ωμέγα, να το ωμέγα εδώ πέρα που είναι εδώ απ' έξω, επί ωμέγα δια σε, γιατί και το σε που είναι εδώ πέρα έξω, και το ημίτονο που είχα εδώ πέρα λόγω της παραγωγής γίνεται συνημίτονο. Έτσι. Επομένως έχουμε αυτήν τη μορφή. Ναι. Έχουμε λοιπόν έχουμε αυτή τη μορφή και βλέπετε άμεσα από εδώ συνεπάγεται, μπορούμε να το εξισώσουμε λοιπόν αυτά τα δύο και να λύσουμε ως προς, βλέπετε ότι υπάρχει και ένα μείον εδώ πέρα το οποίο έχει φύγει, γιατί είχαμε και το μείον αυτό που βγήκε από εδώ κατά την παραγωγή. Κανονικά είχε ένα μείον και ένα μείον εδώ, τα οποία γίνανε και τα δύο συν. Τώρα λοιπόν με αυτή είναι σαν μια διαφορική εξίσωση αν θέλετε, πάρα πολύ απλή βέβαια. Απλώς κάνουμε μια ολοκλήρωση ως προς τον χρόνο. Έτσι ολοκληρώνουμε ως προς τον χρόνο και τα δύο μέρη. Από εδώ θα μας βγει το μαγνητικό πεδίο κανονικά εδώ. Και από εδώ θα έχουμε το ολοκλήρωμα ως προς τον χρόνο αυτής της έκφρασης. Θα βγει το 1 δια ωμέγα επί το ημίτονο με την ολοκλήρωση. Θα είναι και μια σταθερά την οποία τη βάζουμε 0, γιατί απαιτούμε η μέση τιμή του μαγνητικού πεδίου να είναι 0. Έτσι. Και επομένως αυτή τη σταθερά τη βάζουμε 0. Και τελικώς καταλήγουμε στη σχέση B του Χ. Τον ψ, τ είναι 1 δια σε επί ε 0 z ζάιν ωμέγα τ μείον ψ δια σε συν ε την ίδια φάση βλέπετε ακριβώς που έχει και το ηλεκτρικό πεδίο. Και επομένως βλέπουμε ότι αυτό είναι ίσο με το 1 δια σε επί το ηλεκτρικό πεδίο το οποίο είχαμε, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ μιλάμε για τη συνιστόσα χ, ενώ εδώ έχουμε στη Z συνιστόσα, έτσι και σχετίζονται με αυτόν τον τρόπο μεταξύ τους. Βλέπετε λοιπόν μια τυπική άσκηση από την οποία που πολύ τακτικά μπορεί να μπαίνει, από τα θέματα τα οποία είναι μπήκε στην εργασία και βεβαίως και μπαίνει τακτικά, με την οποία βρίσκουμε το μαγνητικό πεδίο ενός ηλεκτρικού κύματος, ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος, από το ηλεκτρικό πεδίο. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βεβαίως όποια από τις δύο σχέσεις θέλουμε. Εδώ χρησιμοποιήσαμε τη σχέση στροβιλισμός του ηλεκτρικού πεδίου που είναι ο νόμος του Φαραντέ μείον dB/dt. Απ' την άλλη μεριά, αν μας δίναν για παράδειγμα το μαγνητικό πεδίο, μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση του νόμου, του γενικευμένου νόμου του Αμπέρ. Στροβιλισμός του B είναι ίσον με 1 δια μη 0 ε 0, συγγνώμη, με μη 0 ε 0, επί dE/dt. Δηλαδή, αν μας δίνουν το ηλεκτρικό και θέλουμε να βρούμε το μαγνητικό, χρησιμοποιούμε τη σχέση αυτή εδώ πέρα που είναι ο νόμος του Φαραντέ. Αν μας δώσουν το μαγνητικό και θέλουν το ηλεκτρικό, χρησιμοποιούμε αντίστοιχα την άλλη τη σχέση του νόμου του Αμπέρ, του γενικευμένου νόμου του Αμπέρ. Και προσέξτε εδώ πέρα, βεβαίως δεν υπάρχει κανονικά, εδώ υπάρχει και το μη 0 επί J, έτσι. Αλλά δεν το βάζουμε γιατί όπου διαδίδονται κύματα ηλεκτρομαγνητικά δεν υπάρχουν ούτε ρεύματα ούτε φορτία, έτσι. Και σε μια από τις ασκήσεις μάλιστα που είχαμε βάλει λέγαμε να τα αποδείξετε αυτό, να αποδείξετε δηλαδή ότι η απόκληση του ηλεκτρικού πεδίου είναι ίσον με 0. Και τα αποδείξατε περισσότεροι βεβαίως. Λοιπόν, επομένως αυτή είναι αυτή η άσκηση. Νομίζω ότι είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα και απλή άσκηση. Και παρατηρούμε βεβαίως ότι τα ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο είναι ορθογώνια μεταξύ τους. Βλέπετε εδώ πέρα έχει Z συνιστόσα, εδώ έχει Χ συνιστόσα και τα πλάτη τους συνδέονται μέσω της σχέσης ε ίσον σε επί B, όπως θα περιμέναμε άλλωστε όπως ξέρουμε τη γενική σχέση ότι ισχύει. Άρα βγάλαμε και τα αναμενόμενα αποτελέσματα γενικά που ισχύουν για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Υπάρχει κάποιο ερώτημα εδώ πέρα, κάποιο σχόλιο που θέλετε να κάνετε, κάτι που δεν καταλάβατε καλά? Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, ναι. Που το πάμε στο K, που ταλαντώνεται στο K, αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί είναι εψιλον χ σίγμα τ, ότι γι' αυτό θα είναι στο K, όταν παίρνουμε το στροβιλισμό. Εδώ καταρχήν μας δίνει η άσκηση ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι ε 0 z. Έτσι, το ε z δεν Α, υπάρχει μόνο. χ νομίζω λέει. Α, εψιλον δε ζ. Z, Εκεί τι z. γράφει εδώ πέρα τώρα, εψιλον χ δεν γράφει.
Εδώ βλέπω Z, ας πούμε, τι λέει. Εδώ είναι το Z. Βλέπετε εδώ πέρα ότι βεβαίως δεν μπορεί. Αυτό είναι το Z και αυτό είναι το Χ. Εδώ Α, είναι Z οκ, εντάξει, και εδώ ναι, είναι γιατί Χ. το βλέπω καλά. Προσοχή Εντάξει, λοιπόν, και δεν το... συμφωνώ, δεν φαίνεται πολύ καλά δυστυχώς εδώ στο δίκτυο, αλλά το προσπάθησα να το τονίσω και στην, όταν έκανα την απόδειξη αυτή τη σχέση εδώ, αν θυμάστε. Όταν έκανα την απόδειξη, θυμάστε εδώ πέρα έβαλα στροβιλισμός του ε, αν θυμάστε. Το έγραψα ως IJK DH, 2 ως προς Χ, 2 ως προς Z, μαγνητική παράγωση είναι αυτό, μαγνητική παράγωση ως προς Z, και έβαλα 0, 0, ε, Z. Το θυμάστε που το έγραψα έτσι. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή αυτόματα ότι μόνο η Z συνιστόσα του ηλεκτρικού πεδίου είναι μη μηδενική. Και αυτό απεδείχθη ότι είναι ίσον με I, έτσι, επί, είπαμε ότι ήταν επί το αντίστοιχη. Δηλαδή αυτό είχε μόνο I συνιστός, αυτό είναι η Z συνιστός, έτσι, γι' αυτό είχε το Z έχει I συνιστός και το B μάλλον έχει I συνιστός, το ε έχει Z συνιστός. Αυτό βγαίνει από αυτή εδώ πέρα την σχέση που έδειξα και στην αρχή. Εντάξει. Άλλες ερωτήσεις, σχόλια. Και αυτή είναι μια, όπως είπα, μια απλή άσκηση και πολύ διδακτική επίσης, με την οποία μπορεί κανείς να κατανοήσει κάποια πράγματα. Πάμε τώρα λοιπόν στην... δούμε λοιπόν, άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα και την αντίστοιχη μορφή του κύματος. Βλέπετε διαδίδεται στη διεύθυνση των ψ. Έτσι, το ηλεκτρικό πεδίο ταλαντώνεται κατά μήκος της διεύθυνσης Z. Βλέπετε εδώ πέρα πάει πάνω κάτω εδώ σε αυτή τη διεύθυνση. Ενώ το μαγνητικό πεδίο ταλαντώνεται στη διεύθυνση Χ. Όπως είχαμε και προηγουμένως, βλέπετε ότι έχουμε την αντίστοιχη μορφή της ταλάντωσης και βλέπετε ακριβώς πώς διαδίδεται στη διεύθυνση συν ψ. Βλέπετε επειδή έχει εδώ πέρα μείον, διαδίδεται στη διεύθυνση συν ψ. Αν είχε εδώ πέρα ένα συν, θα το ζωγραφίζαμε στην ανάποδη διεύθυνση προς τα εδώ. Θα πήγαινε έτσι προς τη διεύθυνση μείον ψ. Όπως το έχουμε πει για τα κύματα γενικότερα. Άλλες ερωτήσεις, μήπως υπάρχουν τίποτα άλλο, κάποια άλλη παρατήρηση. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη άσκηση. Έβρεση λέει χαρακτηριστικών ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Φανταστείτε λέει ένα ηλεκτρομαγνητικό επίπεδο κύμα, πολλωμένο δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, το οποίο είναι στο κενό και του οποίου το ηλεκτρικό πεδίο εχ, εδώ λέει χ, έτσι προσοχή, αυτό είναι το εχ, έχει αυτή εδώ πέρα τη μορφή. Το εψ είναι 0 και το εψ είναι 0. Είναι πολλωμένο δηλαδή το κύμα αυτό στο επίπεδο χ, z. Βλέπετε είναι στη διεύθυνση χ κινείται το ηλεκτρικό πεδίο, αλλά διαδίδει στη διεύθυνση z. Άρα το επίπεδο πόλωσης του κύματος αυτού είναι το επίπεδο χ, z. Και βλέπετε λοιπόν ότι από την μορφή που μας δίνουν σε αυτό το κύμα μπορούμε άμεσα να διαβάσουμε το πλάτος του, που είναι 10 στο τετράγωνο σε μονάδες SI, δηλαδή volt ανά μέτρο, να διαβάσουμε άμεσα τον κυματαριθμό του, που είναι π επί 3 επί 10 στην 8η μέτρα εις τη μείον 1, να διαβάσουμε επίσης την ταχύτητα του φωτός, έτσι, η οποία υπάρχει εδώ πέρα, γιατί αυτό βλέπετε είναι το κάπα, το ωμέγα, έτσι, το κάπα συγγνώμη εδώ πέρα, το κάπα είναι ίσον με ωμέγα, έχουμε ωμέγα ίσον σε επί κάπα, άρα λοιπόν το κάπα είναι ωμέγα δια σε, έτσι, κάπα είναι ωμέγα δια σε, το οποίο το κρατάμε υπόψη, αλλά από εδώ θα συμπεράνουμε ακριβώς και ποια είναι η ταχύτητα του κύματος από το σε ίσον ωμέγα δια κάπα. Εδώ λοιπόν αυτό είναι το κάπα, λοιπόν είπαμε είναι αυτό εδώ πέρα, το π επί 3 επί 10 στην έκτη, δεν ξέρω αν είναι έκτη εδώ πέρα μάλλον. Και εδώ έχουμε το μείον ωμέγα τ, το ωμέγα λοιπόν εδώ πέρα είναι 9 επί 10 στην 14 χέρτς, σε χέρτς μετριέται, δηλαδή σεκόντ στη μείον 1 είναι το ωμέγα. Άρα λοιπόν εδώ τι ξέρουμε αμέσως, γράφουμε κάτω και λέμε ότι το κάπα μας, το ε 0 καταρχήν, είναι ίσον με 10 στο τετράγωνο volt ανά μέτρα. Το κάπα μας είναι ίσον με 3 επί 10
μάλλον έκτη λέει εκεί, επί π, και το ω μας είναι π επί 9 επί 10, 9 επί 10 στην 14η χέρτζ. Άρα αυτομάτως από εδώ πέρα συμπεραίνουμε ότι το σε είναι που είναι ίσο με το ωμέγα δια κάπα, είναι ο λόγος των δύο αυτών τμήματων. Αυτό είναι σε μέτρα εις τη μείον 1, έτσι. Και μπορούμε να βρούμε και το ενταχύτητα του φωτός, θα επαναπαληθέσουμε τι σύντομα αυτή εδώ πέρα την ποσότητα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ακριβώς αυτό γίνεται εδώ πέρα. Ουσιαστικά έχουμε μία σύγκριση των δύο μορφών. Μπορούμε να βγάλουμε και να βρούμε ταχύτητα και αμέσως. Έτσι, να βγάλουμε κοινό παράγοντα εδώ απ' έξω το 3 επί 10 στην 6η π. Έτσι, και να φανεί ξεκάθαρα εδώ πέρα, βλέπετε, αμέσως ταχύτητα του φωτός 3 επί 10 στην 8η, που είναι το ω δια κ. Αυτό λοιπόν είναι το ω δια κ. Το κ έχει βγει εδώ κοινός παράγοντας. Με αυτό εδώ πέρα. Και έτσι βλέπουμε κατευθείαν την ταχύτητα του φωτός εδώ πέρα, με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, κανονικά διαβάζουμε το κάπα μας κανονικά εδώ, το β μας που είναι 3 επί 10 στην 8η μέτρα μας εκόν ταχύτητα του φωτός, το κάπα είναι 2 π δια λάμδα και το νι, η συχνότητα είναι β ή το β δια λάμδα. Αντίστοιχα, έτσι, το νι θυμάστε, ω είναι ίσο με 2 π νι, έτσι, και κάπα ίσον 2 π δια λάμδα. Και από αυτή τη σχέση μπορούμε να βγάλουμε και μία αντίστοιχη μορφή για το σε, το β που είναι ίσο με το σε γενικά, είναι μία επί λάμδα, που είναι ίσο με το ωμέγα δια κάπα. Εντάξει, αυτές είναι απλές σχέσεις, τις οποίες έτσι εδώ πέρα μπορούμε να έχουμε μία ευκαιρία να τις κάνουμε μία ανασκόπηση και να τις ξαναδούμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα και την αντίστοιχη συχνότητα του κύματος και το μήκος κύματος κλπ. Υπάρχουν τίποτε ερωτήσεις, σχόλια? Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Ναι, ναι. Βεβαίως, ναι, ναι. Λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ακούγεστε καλά. Με τις μονάδες, ναι, με τις μονάδες της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. Ναι. Έτσι. Εδώ πέρα βλέπουμε τις συνεχώς σε πολλά μέτρα. Μιλάμε για το πλάτος. Το πλάτος της έντασης, σωστά? Ναι, ναι. Ναι, είναι ισοδύναμη βεβαίως, δηλαδή εδώ πέρα έχουμε είναι το... Είναι ισοδύναμη. Ναι, βεβαίως. Εδώ για παράδειγμα έχουμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο έχει διάφορους τύπους να το ορίσει κανείς, έτσι. Ο ένας τύπος είναι βεβαίως F δια Q. Άρα λοιπόν από εδώ βγάζουμε ότι η μονάδα είναι η Newton ανά Coulomb. Έτσι. Του ηλεκτρικού πεδίου. Ισοδύναμα το... Ηλεκτρικό πεδίο συνδέεται με το δυναμικό V ίσον ε ολοκμήρωμα ολοκλήρωμα το ε επί dl, αν θυμάστε από την ηλεκτροδυναμική, από που προκύπτει άμεσα ότι το ηλεκτρικό πεδίο γράφεται και σαν volt ανά μέτρο. Με τι αντιστοιχεί. Άρα δηλαδή, αν κάποιο χρησιμοποιήσει το Newton ανά Coulomb, είναι σωστό σαν μονάδα. Είναι μια χαρά, σωστό είναι. Κανονικά είναι μια χαρούλα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, βεβαίως. Θα μπορούσε κανείς και τα δύο αυτά να τα ανάγει τελείως σε μέτρα. Ας πούμε, για παράδειγμα το volt, έτσι, το έργο για παράδειγμα, έτσι, πόσο είναι, είναι το ολοκλήρωμα F επί dl, που είναι ίσο με Q επί το ολοκλήρωμα ε επί dl. Έτσι δεν είναι? Τώρα, το... Από εδώ λοιπόν προκύπτει ότι είναι ίσως αυτό με Q επί V, όπου V είναι σε volts. Άρα λοιπόν το έργο, που από την άλλη μεριά το έργο είναι F επί dl, έχουμε Newton επί μέτρα, είναι ίσον με Coulomb επί volt.
Coulomb επί volt. Άρα λοιπόν έχουμε επομένως Newton ανά Coulomb, από εδώ να διαιρέσουμε, όταν συνεπάγεται Newton ανά Coulomb είναι ίσον με volt ανά μέτρο. Άρα αποδείξαμε δηλαδή την ισοδυναμία των δύο αυτών μονάδων. Ναι, ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις, κάποια σχόλια. Ωραία. Λοιπόν, αντίστοιχα μπορούμε να πούμε και την περίοδο που είναι το αντίστροφο της συχνότητας, έτσι κανονικά, το τάφ είναι ίσον με ένα δια νη, έτσι, και να βρούμε την περίοδο του φωτεινού αυτού κύματος. Αυτά λοιπόν για αυτή την άσκηση. Πάμε να δούμε τώρα μια άλλη άσκηση. Βρείτε, λέει, μια έκφραση για το μαγνητικό πεδίο που αντιστοιχεί στο κύμα το προηγούμενο, δηλαδή σε αυτό εδώ πέρα το κύμα, να βρούμε το αντίστοιχο μαγνητικό πεδίο. Εδώ λοιπόν θα σκεφτούμε με διάφορους τρόπους. Ο πιο απλός είναι ο εξής. Να σκεφτούμε ότι το μαγνητικό πεδίο έχει την ίδια φάση με το ηλεκτρικό πεδίο, θα υπάρχει ακριβώς ο ίδιος παράγοντας εδώ πέρα, όπως και, αυτό, όπως και εδώ. Έτσι. Και επιπλέον το πλάτος του σχετίζεται με το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου μέσω της γνωστής σχέσης την οποία έχουμε δει, ότι B0 είναι ίσον ε0 δια σ. Άρα λοιπόν βάζουμε εδώ την ίδια φάση που είχαμε πριν, βάζουμε στο πλάτος, παίρνουμε το ε0 και το διαρρούμε με το σ για να βρούμε το πλάτος του μαγνητικού πεδίου, έτσι, και έχουμε ουσιαστικά ακριβώς την τελική μας έκφραση για το μαγνητικό πεδίο. Άρα μπορούμε πολύ εύκολα, βεβαίως κανονικά θα μπορούσε κανείς να πάει και με τον άλλο τρόπο, να πει αφού μου δίνει κανείς το ηλεκτρικό πεδίο, θα πάω στον τύπο που λέει στροβιλισμός του B, στον νόμο δηλαδή του αμπέρ το γενικευμένο, είναι μη 0 ε0 επί ε0 επί d ε dt, έτσι, και να περάσουμε από εδώ να βρούμε για παράδειγμα το μαγνητικό πεδίο, σαν το ηλεκτρικό πεδίο από εδώ πέρα, αρχίσουμε τον άλλο τύπο, το αναρθούμε το μαγνητικό πεδίο. Άρα να χρησιμοποιήσουμε πάλι τον νόμο του Faraday, στροβιλισμός του ε ίσον μείον dB dt, να βάλουμε κανονικά το ηλεκτρικό μας πεδίο, να πάρουμε το στροβιλισμό του, έτσι, και να κάνουμε την ολοκλήρωση όπως κάναμε και στην προηγούμενη άσκηση. Αλλά το κάναμε με ένα πιο απλό τρόπο, είπαμε θα έχει την ίδια φάση, κατευθείαν κρατάμε την ίδια φάση, και ως πλάτος βάζουμε το πλάτος που προκύπτει από εδώ, και προσέχουμε όμως ότι πάμε στη διεύθυνση ψ, έτσι, πάμε στη διεύθυνση που είναι ορθογώνια και στη διεύθυνση διάδοσης και στο ηλεκτρικό πεδίο. Έτσι, με αυτή την έννοια απλώς βάζουμε το χέρι ουσιαστικά την διεύθυνση που θέλουμε. Θα σας ρωτήσω κάτι σε αυτό. Ναι, ναι. Όσον αφορά την πόλωση, αν ξεκινάει και αυτό ας πούμε προς τα θετικά ή πηγαίνει προς τα αρνητικά, εκεί μπορούμε να μπερδευτούμε ή όχι, απλά δηλαδή... Εκεί είναι πολύ καλή παρατήρηση, όντως υπάρχει και ένα θέμα, εντάξει. Αν θα βάλουμε δηλαδή εδώ πέρα συν ή πλην, έτσι. Αυτό είναι το ερώτημα, δεν είναι. Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Πολύ καλό ερώτημα. Εκεί δεν πάμε, αυτό δεν μπορεί να βρεθεί απευθείας. Αναγκαστικά αυτό, για να σιγουρευτούμε για το πρόσημο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτήν εδώ τη σχέση με το στροβιλισμό. Έτσι. Βάζουμε το στροβιλισμό και συγκρίνουμε το αντίστοιχο μαγνητικό πεδίο. Τσεκάρουμε δηλαδή σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, αντικαθιστούμε τα δύο πεδία που έχουμε βρει σε αυτήν εδώ τη σχέση και τσεκάρουμε αν έχουμε σωστά το πρόσημο. Δηλαδή εκ των υστέρων πρέπει να τσεκάρουμε το πρόσημο με τον νόμο του Αμπέρ ή τον νόμο του Φάραντε. Ναι. Άρα είναι πολύ καλή αυτή η παρατήρηση. Ναι. Πάντως δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν και πεδία που ξέρω εγώ το μαγνητικό πεδίο όπως βλέπουμε εδώ μπορεί να ξεκινάει από τα θετική πόλωση και το ηλεκτρικό να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή ότι μπορεί να είναι και από τις δύο. Ναι, αναλόγως τώρα ακριβώς το πρόβλημα που έχουμε. Ποια είναι η μορφή του ηλεκτρικού πεδίου, αν έχει ημίτων ή συνημίτων εδώ στη φάση κλπ. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο εδώ.
και καθορίζει τελικά, γι' αυτό θα σας λέω μόνο τελικά με σιγουριά, το πρόσημα θα μας το βγάλει μόνο ο νόμος του Αμπέρ ή ισοδύναμα ο νόμος του Φάραντεϊ, από το οποίο κανείς μπορεί να βγάλει κατευθείαν τη μορφή του πεδίου. Εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, ναι, μεν βάζουμε το μέτρο, βρίσκουμε το μέτρο και τη φάση πολύ εύκολα, αλλά για το πρόσημο χρειαζόμαστε άλλη μία συνεισφορά εδώ από τους νόμους του Maxwell. Εντάξει. Άλλες ερωτήσεις, σχόλια. Λοιπόν, αυτά για αυτή την άσκηση εδώ πέρα. Πάμε τώρα στην επόμενη άσκηση, η οποία έχει να κάνει με το λεγόμενο δείκτη διάθλασης. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι έχουμε φως, το οποίο διαδίδεται στον ελεύθερο χώρο, μας δίνει το μήκος κύματος, 500 νανόμετρα, και περνάει από το κενό σε ένα άλλο μέσο στο διαμάντι που έχει δείκτη διάθλασης 2,4. Υπό κανονικές συνθήκες, λέει, η συχνότητα κατά τη μετάβαση αυτή παραμένει αναλύωτη, καθώς το φως διαδίδεται μεταξύ δύο διαφορετικών μέσων. Αν υποθέσουμε, λέει, ότι αυτή είναι πραγματικά, ότι η συχνότητα μένει δηλαδή αναλύωτη, να βρούμε την ταχύτητα του κύματος και το μήκος κύματος στο νέο υλικό. Πάρα πολύ απλή άσκηση, ακριβώς θα χρησιμοποιήσουμε την ορισμό του δείκτη διάθλασης, που είναι ο λόγος της ταχύτητας που διαδίδεται στο κενό, της ταχύτητας διαδίδεται στο κενό, του σε δηλαδή του φωτός, διά την ταχύτητα με την οποία διαδίδεται στο άλλο μέσο, στο διαμάντι στην περίπτωσή μας, από την οποία μπορούμε να λύσουμε ως προς β και να βρούμε την ταχύτητα με την οποία διαδίδεται στο διαμάντι, σε διά ν, και να βρούμε βεβαίως μια ταχύτητα η οποία είναι μικρότερη, βλέπετε, από την ταχύτητα του φωτός στο κενό, πάντα είναι μικρότερη, έτσι. Όταν είμαστε σε ένα μέσο, πάντα η ταχύτητα του φωτός θα είναι μικρότερη από την ταχύτητα του φωτός, γιατί το ν είναι πάντα μεγαλύτερο της μονάδας, γιατί ξέρουμε ότι η ταχύτητα στη φύση, η οποία δεν μπορεί να ξεπεραστεί από τίποτα, είναι η ταχύτητα του φωτός. Αλίμονο λοιπόν να βρίσκαμε σε ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός μέσα σε κάποιο μέσο. Άρα βρίσκουμε λοιπόν μια ταχύτητα διάδοσης μέσα στο συγκεκριμένο αυτό μέσο και από αυτή την ταχύτητα διάδοσης μπορούμε να εξώσουμε τώρα την ταχύτητα, το λάμδα 0 ν 0 που είναι η ταχύτητα του που δίνει ταχύτητα του φωτός στο κενό, με το β το οποίο υπολογίσαμε που θα πρέπει να είναι ίσο με το λάμδα επί ν στο μέσο, δηλαδή το μήκος κύματος είναι διαφορετικό, αλλά το ν είναι το ίδιο βέβαια. Το ν λοιπόν με το ν 0 βλέπετε εδώ απλοποιείται, γιατί είναι η ίδια η συχνότητα και στο μέσο και στο κενό, και έτσι βρίσκουμε το ν, ο δείκτης διάθεσης, με το λόγο των μικρών κύματος, λάμδα 0 στο κενό δια λάμδα στο συγκεκριμένο μέσο που διαδίδει. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι το λάμδα είναι ένα μήκος κύματος μικρότερο, έτσι, μικραίνει το μήκος κύματος όταν μπαίνουμε σε ένα καινούριο μέσο, πάντα μικραίνει, και το λάμδα λοιπόν στην περίπτωση μας αυτή είναι 500, το λάμδα 0 δηλαδή στο κενό δια 2,4 δια το ν. Και τελικώς το αποτέλεσμα προκύπτει να είναι 208 νανόμετρα, δηλαδή πιο μικρό από την ταχύτητα από το μήκος κύματος στο κενό. Μια πολύ απλή άσκηση, αλλά είναι κάπως διδακτική, γιατί μαθαίνουμε για πράγματα. Το μήκος κύματος πάντα είναι μικρότερο, για παράδειγμα. Ο ταχύτητα και αυτή είναι πάντοτε αντίστοιχα μικρότερη και ούτω καθεξής. Κάποιο ερώτημα υπάρχει εδώ πέρα ή κάποιο σχόλιο? Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και την επόμενη άσκηση, η οποία μας λέει το εξής. Μας λέει, ας υποθέσουμε, λέει, ότι έχουμε ένα φωτεινό κύμα που διαδίδεται από ένα σημείο α σε ένα σημείο β. Α, β. Και βάζουμε, λέει, μέσα εδώ, ανάμεσα, ένα πλακίδιο γυαλιού, το οποίο έχει πάχος 1 μιλιμέτρο. Άρα λοιπόν βάζουμε εδώ ανάμεσα ένα πλακίδιο γυαλιού που έχει πάχος 1 μιλιμέτρο. Και δείκτη διάθλασης ν γυαλιού 1,5. Αυτό είναι το L λοιπόν, ίσον 1 μιλιμέτρο. Λοιπόν, όταν λοιπόν το φως πάει από το α στο β χωρίς το γυαλί, θα υπάρξει μια
έτσι, μεταβολή φάσης μεταξύ των δύο αυτών επιφανειών κατά τη διάδοση του συγκεκριμένου αυτού φωτός, έτσι. Και το ερώτημα λοιπόν είναι αυτή η φάση πόσο θα μεταβληθεί εάν βάλουμε το γυαλί. Κανονικά βλέπετε αυτή η φάση κανονικά είναι πόσο είναι κάπα το φι, το φι μάλλον, είναι ίσον με κάπα επί αλφα βήτα. Έτσι, κάπα επί χ, επί δέλτα χ, είναι κάπα επί αλφα βήτα. Κάπα μηδέν, ας το πούμε, έτσι, όταν πριν βάλουμε το γυαλί. Όταν όμως βάλουμε το γυαλί, εδώ θα πρέπει να το χωρίσει σε δύο κομμάτια, το φι τόνος θα είναι ίσον με κάπα μηδέν επί αλφα βήτα μείον L, έτσι το κομμάτι δηλαδή που έχει μείνει χωρίς γυαλί, αυτό το κομμάτι αλφα-β μείον L, συν κάπα, ας το πούμε απλώς κάπα, επί L. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να αφαιρέσουμε τώρα εμείς, για να βρούμε το δέλτα φι, τη μεταβολή της φάσης, θα αφαιρέσουμε την φάση την τελική, αυτό το άσχημα των δύο αυτών πραγμάτων, έτσι, μείον την φάση η οποία θα υπήρχε αν δεν υπήρχε το γυαλί. Άρα λοιπόν είναι φι τόνος μείον φι. Αυτή λοιπόν είναι η μεταβολή της φάσης την οποία θα υποστεί το γυαλί και αυτή προκύπτει φυσικά από τη φάση που έχουμε το ΚΧ μείον ωμέγα τ, έτσι το ωμέγα και το τ βέν το ίδιο, έτσι, γιατί εδώ πέρα είμαστε εδώ και ανοιχνεύουμε στη δεδομένη χρονική στιγμή το φως, έτσι οπότε το ωμέγα και το τ δεν αλλάζουν, το ΚΧ αλλάζει και αλλάζει, είναι Κ0αβ στη μία περίπτωση και το άλλο είναι αυτό εδώ πέρα. Άρα πάρουμε το φι, το δέλτα φι, φι τόνος μείον φι. Πάμε λοιπόν να δούμε και τους υπολογισμούς. Το δέλτα φι λοιπόν είναι, αυτό είναι το κάπα 0 αν θέλετε επί αβ μείον L συν κάπα επί L μείον, αυτό είναι το φι τόνος που λέγαμε προηγουμένως, μείον το αρχικό φι που είναι κάπα 0 επί αλφα βήτα, έτσι που είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Και το κάπα 0 είναι 2π δια λάμδα 0 φυσικά και αντίστοιχα εδώ πέρα έχουμε την τιμή του κάπα που είναι 2π δια λάμδα, το νέο μήκος κύματος μέσα στο γυαλί. Αυτή λοιπόν είναι η σχέση. Τώρα από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ απλά από εδώ και πέρα γιατί απλά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι έχουμε μια απλοποίηση εδώ πέρα. Βλέπετε αυτός ο όρος εδώ πέρα απλοποιείται με αυτόν εδώ τον όρο, το αβ εδώ μέσα, και μας μένει ένα μείον 2πl δια λάμδα 0 που είναι αυτός εδώ πέρα όρος και ένα 2πl επί 1 δια λάμδα που τελικώς είναι αυτή εδώ πέρα η έκφραση που μας δίνει τη μεταβολή φάσης, πώς άλλαξε δηλαδή η διαφορά φάσης, η φάση του φωτός όταν παρεμβάλαμε μέσα το συγκεκριμένο αυτό σύστημα. Το ένα διαλάμδα όμως το γνωρίζουμε από το δίκτυο διάθλασης γιατί μας δίνει ότι είναι γυαλί, άρα έχουμε ένα διαλάμδα είναι ίσο με το 1 n διαλάμδα 0 και έτσι λοιπόν αμέσως βρίσκουμε την αντίστοιχη αυτή ποσότητα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η συγκεκριμένη άσκηση. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια σχόλια που θέλετε να κάνετε, κάποια παρατήρηση, κάτι που θέλετε. Να ρωτήσω κάτι λιγάκι για τη φάση αυτή. Ναι, ναι. Δηλαδή, από φυσική σημασία είναι, στρέφεται κάποια γωνία, το βλέπουμε διαφορετικά το φως. Δηλαδή, εδώ ακριβώς, εδώ μιλάμε ο τύπος, ας πούμε, ο τύπος για το κύμα το ηλεκτρομαγνητικό, για το ηλεκτρικό πεδίο τουλάχιστον είναι ε. Διάνυσμα, ας πούμε εδώ πέρα από την σημεία διεύθυνση εψιλονιχή, ας πούμε, που ταλαντώνεται και ας πούμε ότι διαδίδεται στη διεύθυνση, ας πούμε, z, t, είναι ίσον με ε0 χ, εντάξει, επί cosine k επί χ μείον ωμέγα t. Όπου το, ή αλλιώς το γράφουμε αυτό σαν ίσον ε0 χ διάνυσμα επί cosine, το k είναι 2π δια λάμδα επί χ μείον κάπα z, ναι. Συγγνώμη, είναι z.
ή ον ωμέγα επί τ. Επομένως λοιπόν βλέπετε εδώ πέρα ότι αυτό το πράγμα που είναι σε αυτή την παρένθεση εδώ είναι η φάση με την οποία ταλαντώνεται το ηλεκτρικό πεδίο. Αυτό λέγεται φάση, έτσι, γιατί είναι το όρισμα του συνειμητών. Να φανταστείτε είναι ένα διάνυσμα, ας πούμε, που ταλαντώνεται με μια συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή από όταν πάει η δύο πει αυτή η γωνία, για παράδειγμα, αυτό επανέρχεται πάλι στον εαυτό του. Αυτή, ένας καθαρός αριθμός. Αυτή λοιπόν το πράγμα εδώ πέρα, αυτό το λέμε φάση και όταν πάμε ας πούμε σε ένα συγκεκριμένο δέλτα Z, που στην περίπτωση μας το δέλτα Z αυτό είναι το αβ, αυτή η φάση μεταβάλλεται έτσι, κατά ένα συγκεκριμένο ποσό, κατά το K επί δέλτα Z. Έτσι, μιλάμε για το τέτο, θα δούμε σταθερό, γιατί ελέγχουμε εμείς, ανοιχνεύουμε, είμαστε εδώ, ξεκινάει από το α, ας πούμε, είμαστε στο β και τη χρονική στιγμή τ, ας πούμε, ανοιχνεύουμε ένα κύμα. Έτσι. Επομένως, λοιπόν, το ωμέγα τ παραμένει σταθερό. Αν όμως παρεμβάλλουμε εδώ ένα γυαλάκι, όπως είπαμε, τότε αυτό το κάπα επί δέλτα z θα αλλάξει. Γιατί θα αλλάξει, διότι το μήκος κύματος του φωτός, το λάμδα αυτό, στο κομμάτι αυτό είναι διαφορετικό. Έτσι, και επομένως λοιπόν η μεταβολή αυτή, το πώς θα αλλάξει αυτή η γωνία για να πάμε από το α μέχρι το β, έτσι θα είναι διαφορετική αν βάλουμε το γυαλάκι μέσα από ότι αν δεν το βάλουμε. Και αυτή η μεταβολή αυτής της γωνίας, φάσης όπως λέγεται, την υπολογίζουμε αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι τίποτε δηλαδή παραπάνω περίεργο ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, είναι κατανοητό αυτό. Ναι. Εφόσον περνάει από ένα άλλο υλικό με μικρότερη ταχύτητα, δεν υπάρχει δηλαδή και μια καθυστέρηση, δεν εμπλέκεται καθόλου ο χρόνος. Ο χρόνος δεν εμπλέκεται εδώ πέρα, γιατί ουσιαστικά εμείς είμαστε εδώ και ανοιχνεύουμε το φως σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι, δεν μιλάμε για το πόσο χρόνο έκανε να πάει από το α στο β. Είμαστε εδώ ακριβώς και ανοιχνεύουμε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Άρα η χρονική στιγμή αυτή είναι η ίδια. Το ερώτημα που θέτουμε είναι για τη δεδομένη αυτή χρονική στιγμή. Πόσο μεταβάλλεται η φάση από το α στο β, αν έχουμε γυαλάκι ή αν δεν έχουμε γυαλάκι. Μάλιστα. Άρα το ωμέγα τ όρος... Το ωμέγα τ είναι το ίδιο, γιατί και ο χρόνος και το ωμέγα παραμένουν τα ίδια. Είτε βάλω το γυαλάκι είτε δεν το βάλω. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση, σχόλιο. Ωραία. Επομένως, και αυτή είναι μια αρκετά ωραία και διδακτική άσκηση αντίστοιχα. Και εδώ πέρα, αν βάλουμε βεβαίως τις τιμές στις αριθμητικές, προκύπτει ότι η φάση είναι περίπου 10 στην τρίτη ακτίνια. Βλέπετε λοιπόν μια πολύ αρκετά μεγάλη φάση, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό κύμα, μικρό κύματος και ένα μακροσκοπικό σύστημα το οποίο έχει μπει μέσα. Επομένως λοιπόν βλέπετε ότι έχει αλλάξει κατά πάρα πολλά ακτίνια η φάση όταν βάλουμε μέσα, έχει μεταβληθεί η φάση από το α στο β όταν έχουμε μέσα και το γυαλί. Πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη άσκηση, η οποία λέγεται ένταση της ακτινοβολίας. Μας δίνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα λέιζερ, το οποίο εκπέμπει, το οποίο έχει μία διάμετρο 2 mm, έχουμε δηλαδή μία δέσμη, τη μεγαλώνω τώρα εδώ πέρα, η οποία είναι μία κυκλική δέσμη, αν θέλετε εδώ πέρα, μία σαν κύλινο, σας φανταστείτε το, που έχει μία ακτίνα 2 mm, όχι ακτίνα, διάμετρο, συγγνώμη, έχει μία διάμετρο 2 mm και έχει μία ισχύ 100 μιλιβάτ. Λοιπόν, μας δίνει λοιπόν τώρα, αυτό είναι σε μιλιβάτ εδώ πέρα, δεν υπάρχει επιφάνεια, αυτό δεν είναι μονάδα έντασης. Θυμάστε, η ένταση πώς δίνεται σε μονάδες SI, είναι ισχύς βατ ανά επιφάνεια. Δηλαδή είναι ενέργεια ανά μονάδα χρόνου, ανά μονάδα επιφάνειας. Αν δηλαδή έχω για παράδειγμα μια επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου, έτσι πόσα βατ θα πάρω στη μονάδα, πόσα τζάουλ θα λάβω στη μονάδα του χρόνου, αλλά ίσως ουσιαστικά πόσα βατ θα λάβω. Εδώ μας δίνει την ισχύ, έτσι, μας δίνει ουσιαστικά το, τη ροή ουσιαστικά, δηλαδή την ισχύ ουσιαστικά μας δίνει του λέιζερ και μας λέει να βρούμε την ένταση. Αφού εδώ πέρα ξέρουμε την ισχύ, θα βάλουμε εδώ πέρα, αυτό θα είναι 100 μιλιβάτ,
δια την επιφάνεια που είναι π r τετράγωνο, που το r είναι 1 μιλιμέτρ, έτσι. Και μετά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το μετατρέψουμε όλο αυτό σε μονάδες SI. Δηλαδή το 1 μιλιμέτρ, τετράγωνο ουσιαστικά, έτσι, είναι ίσον με 10 εις τη μείον 3 μέτρα στο τετράγωνο. Έτσι. Και βλέπετε εδώ πέρα, ενώ αυτό είναι 100 επί 10 εις τη μείον 3 βατ διά πι επί 10 εις τη μείον 3 μέτρα τετράγωνο. Και έτσι έχουμε πάει κατευθείαν στις μονάδες SI. Είναι πάρα πολύ απλό. Να το λοιπόν εδώ βλέπετε, π επί 10 εις τη μείον 3 τετράγωνο, εδώ στον παρονομαστή, και πάνω έχουμε τις μονάδες, πόσα βάτ είναι, βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο, και βλέπετε άμεσα έχουμε το αποτέλεσμα που είναι σε βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως θα περίμενε κανείς, για τις μονάδες της έντασης, γιατί είναι ισχύ σε βάτ ανά μονάδα επιφανείας μέτρο. Πάμε και στην επόμενη άσκηση. Δίνεται, λέει, ένα αρμονικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα στον ελεύθερο χώρο από αυτήν εδώ την έκφραση για το ηλεκτρικό πεδίο. Δείξτε, λέει, ότι η ένταση δίνεται από αυτή τη σχέση σε επί ε0 δεύτερα επί ε0 τετράγωνο. Λοιπόν, αυτό είχαμε μια πολύ παρόμοια άσκηση για στην εργασία με αυτήν εδώ. Έτσι, πάμε κανονικά να βρούμε καταρχήν το μαγνητικό πεδίο, το οποίο είναι αυτής εδώ πέρα της μορφής, base on B0, βέβαια την ίδια φάση πάλι θα έχει, cosine k χ μείον ωμέγα t. Το γράφουμε τώρα το διάγισμα pointing σαν ένα δια μη 0, που γράφεται ένα δια μη 0 επί ε εξωτερικός επί b, αλλά θυμόμαστε ότι ένα δια μη 0 ε 0 είναι ίσον με το σε τετράγωνο, από εδώ προκύπτει ότι το 1 δια μη 0 είναι ίσον σε τετράγωνο επί ε 0. Αντικαθιστούμε λοιπόν το μη 0 με το σε τετράγωνο επί ε 0 εδώ. Έχουμε το ε επί b εδώ μέσα. Εκφράζουμε και τα δύο, βλέπετε έχουν την ίδια φάση, θα εμφανιστεί εδώ πέρα ένα cosine τετράγωνο και χ μείον ωμέγα t. Και έχουμε εδώ πέρα το ε εξωτερικός επί b, ε 0 εξωτερικός b 0 που είναι τα πλάτη. Και θα είναι βεβαίως τώρα εδώ πέρα, αυτό παίρνουμε το εξωτερικό γινόμενο του εμπ, θα βγει ένα διάνυσμα στη διεύθυνση διάδοσης. Δηλαδή κάθετο και στο ε0 και στο μπ0, άρα θα είναι στη διεύθυνση χ. Έτσι, στο i μοναδίο θα είναι αυτό το εξωτερικό γινόμενο, γιατί είναι κάθετο και στα δύο διανύσματα, άρα αναγκαστικά θα είναι στη διεύθυνση διάδοσης. Επομένως λοιπόν, για να βρούμε τώρα την ένταση, παίρνουμε τη μέση τιμή, προσέξτε, την μέση τιμή του μέτρου. Είναι πολύ στην εργασία που δεν το κάνανε αυτό δυστυχώς. Παίρνουμε και τη μέση τιμή, αλλά βάζουμε και μέτρο στο S για να πάρουμε την ένταση. Ένταση. Και επομένως λοιπόν έχουμε ότι βάζουμε μέτρο εδώ, βλέπετε το ε0 επί B0, που είναι το μέτρο του γινωμένου, γιατί αυτά τα δύο είναι κάθετο. Στον ε0 επί B0 μέτρα κατευθείαν. Έτσι, το γινόμενο των μέτρων, γιατί είναι κάθετα μεταξύ τους, και άρα το εξωτερικό γινόμενο είναι απλώς το γινόμενο των μέτρων. Και παίρνουμε και τη μέση τιμή του συνειμητών στο τετράγωνο. Αυτή η μέση τιμή, όπως το κάνατε αρκετή στην εργασία, ως προς το χρόνο, έτσι, στο χρόνο είναι αυτή η μέση τιμή, είναι ίσο με το 1 δεύτερον, όπως θα δούμε τώρα αμέσως, και το έχετε κάνει και στην εργασία βέβαια. Έχουμε λοιπόν τη μέση τιμή του cosine, παίρνουμε το 1 δια ταφ, μια περίοδος δηλαδή, και ολοκληρώνουμε από t μέχρι t συν ταφ του cos δευτέρας και χ μείον ωμέγα t τόνος, γιατί εδώ πέρα κάνουμε ολοκλήρωση, έτσι. Και αυτή είναι η μεταβλητή ολοκλήρωση και δεν μπορεί να είναι η ίδια φυσικά με τα όρια. Ωμέγα t τόνος, dt τόνος. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε, εκφράζουμε αυτό στην αρτής του διπλασίου τόξου, κατά τα γνωστά, έτσι, και κάνουμε την ολοκλήρωση. Και προκύπτει, θα βγει, από εδώ θα βγει, ολοκληρώνουμε το συνημήτωνο του 2χ, που θα βγει ένα μείον ημίτωνο, ένα ημίτωνο μάλλον θα βγει, έτσι εδώ κανονικά, και έχουμε εδώ πέρα εν δεύτερον μείον 1 δια 4 ωμέγα t ζάιν αυτής της ποσότητας και μείον
Έτσι, αυτό είναι στο ένα όριο, στο πάνω όριο, μείον το αντίστοιχη ποσότητα στο κάτω όριο, που είναι αυτό εδώ πέρα. Και από το γεγονός ότι, και από εδώ και βεβαίως πηγαίνει πάρα πολύ απλά, ότι αυτοί οι δύο όροι έτσι, είναι 0, έτσι, αυτό το, αυτά τα δύο όρια είναι ίση, γιατί έχουν τις ωμέγα επί τάφ κεφαλαίο είναι 2π, 2 ωμέγα τ μας δίνει ένα 2π, δηλαδή ο πρώτος όρος είναι ίδιος με τον δεύτερο και απλώς αλλάζουν κατά 2π οι γωνίες, αλλά είναι ίδια τα οι όρια, αυτά λοιπόν είναι 0 αυτός ο όρος και θα μας μείνει τελικά το 1 δεύτερο που έχουμε εδώ. Έτσι λοιπόν βλέπετε αποδείξαμε ότι αυτός εδώ πέρα το κομμάτι θα είναι 1 δεύτερο. Τώρα το E 0 επί B 0, έτσι θυμόμαστε ότι ε0 είναι σε επί B 0 και έτσι λοιπόν μπορούμε να εκφράσουμε το B σαν ε0 δια σε και έχουμε ε0 τετράγωνο δια σε και το σε τετράγωνο εδώ πέρα που υπήρχε απλοποιείται με το σε εδώ του παρανομαστή και τελικώς καταλήγουμε σε αυτή εδώ πέρα την έκφραση που συνδέει το πλάτος ταλάντωσης του ηλεκτρικού πεδίου με την ταχύτητα φωτός και την αντίστοιχη ηλεκτρική διαπερατότητα του κενού. Το ε0 λέγεται ηλεκτρική διαπερατότητα του κενού. Ολοκληρώσαμε λίγο αυτή την τάση. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κάποια σχόλια που θέλετε να κάνετε, κάποιες παρατηρήσεις. Μια επίσης πολύ διδακτική άσκηση και χρήσιμη και στις διαδακουίσεις και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Εγώ βασικά δυσκολεύτηκα να βγάλω τις μονάδες του Ιώτα. Προφανώς κάτι δεν βλέπω, αλλά αν θέλετε να μας το δείξετε... Ναι, καταρχήν βεβαίως εδώ πέρα έχουμε ότι το κοσάιν τετράγωνο δεν έχει μονάδες, οπότε δεν είναι αδιάστατος αριθμός. Εδώ λοιπόν έχουμε... Εννοώ από τον τύπο κάτω-κάτω δεξιά. Από εδώ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα... Εντάξει, δεν είναι τόσο. Καταρχήν το Ι εδώ πέρα, εδώ βλέπουμε έχουμε μέτρα ένα σεκόν. Το σε είναι μέτρα ένα σεκόν προφανώς, έτσι. Τι θέλουμε να βγάλουμε, θέλουμε να βγάλουμε τελικώς βατ αναμέτρο τετράγωνο, δηλαδή τι. Το βατ τι είναι, είναι τζάουλ ανά σεκόν τετράγωνο, διαμέτρο τετράγωνο. Το τζάουλ τι είναι, είναι νιούτον μέτρο τετράγωνο, είναι νιούτον επί μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο, διαμέτρα τετράγωνο. Το νιούτον τι είναι, είναι μάζα, ίσον αυτό, είναι χιλιόγραμμα επί μέτρο ανά σεκόν τετράγωνο, το νιούτον. Εδώ σημαίνει θέλει τζάουλ ανά σεκόν εδώ, έτσι τζάουλ ανά σεκόν, επί ένα, αυτό είναι το μέτρα, έτσι. Τζάουλ λοιπόν επί μέτρα θα βάλουμε τετράγωνο εδώ πέρα. Εδώ θα βάλουμε ένα σεκόντ, επειδή θέλει κι άλλο ένα σεκόντ εδώ, δεν θέλει σεκόντ απλό, χωρίς τετράγωνο. Άρα θα γίνει εδώ σεκόντ τρίτης. Και εδώ θα γίνει μέτρα τετράγωνο. Μέτρα τετράγωνο απλοποιείται. Και καταλήγουμε λοιπόν χιλιόγραμμα ανά σεκόντ τρίτης. Λοιπόν, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε εδώ και στην από εδώ μεριά, να τα εκφράσουμε όλα σε μονάδες SI, συναρτήσει με τον παρόμοιο τρόπο και να βγάλουμε τελικώς το ε0 τι μονάδες έχει. Τι με αυτό το νόμο του Coulomb, τι είναι ο νόμος του Coulomb, λέει F ίσον 1 δια 4 πι ε0, έτσι, επί Coulomb επί Q τετράγωνο δια R τετράγωνο. Έτσι. Άρα λοιπόν βλέπετε εδώ είναι Newton, το ε0 μπορεί να το χρειάσουμε να δει του Newton, Coulomb και του R. Αντίστοιχα, το ίδιο που θα κάνουμε και με το ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο ηλεκτρικό πεδίο έχει τον τύπο ίσον με 1 δια 4 πι ε0 επί Q δια R τετράγωνο. Αντίστοιχα κάνουμε και εδώ και τελικώς άμα τα συνδυάσουμε όλα αυτά θα δούμε ότι τελικώς συμφωνούν οι μονάδες και από την από εδώ μεριά και από την από εκεί. Δεν πάω κατά φυσικά αναλυτικά, θέλει κάποια δουλειά, έτσι δεν είναι προφανές. Αλλά σας δείχνω τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να κινηθεί. Είναι κατανοητό αυτό που είπα? Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.